Το ήξερες ότι μπορείς να βγάζεις selfie και να μην αντιστρέφεται η εικόνα? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι φυσικά για να μην χάσεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά Instagram και TikTok για να μην χάνεις tips και tricks για iPhone αλλά και όχι μόνο. Δέχομαι πάρα πολύ συχνά την ερώτηση πώς γίνεται να μην καθρεφτίζει η εικόνα στη φωτογραφία. Γενικότερα, τα iPhone από παλιότερα, επειδή τραβούσες φωτογραφία από την selfie, σου έκανε mirroring την εικόνα και έβγαζε ανάποδα. Πάρα πολύ στο TikTok με έχετε ρωτήσει αν γίνεται να μην αντιστρέφεται η φωτογραφία στη selfie. Και έχω τραβήξει και ένα βίντεο στο TikTok που σας είχα εξηγήσει το πώς μπορείς να το κάνεις. Αν δεν το έχεις δει φυσικά, πήγαινε να το τσεκάρεις. Σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο για να σας δείξω το πώς γίνεται να τραβάς selfie και να μην αντιστρέφεται εικόνα. Δηλαδή τα γράμματα που τραβάς να διαβάζονται κανονικά. Ή γενικότερα, πολλές φορές τραβούσες, ξέρω εγώ, κάποιο καδράκι όμορφο ωραίο και είχε δύο άτομα. Το ένα άτομο ήταν δεξιά και το άλλο αριστερά, και μετά όταν γύριζε η selfie αντιστρεφόταν η φωτογραφία. Λοιπόν, θα σας δείξω τον εύκολο τρόπο πλέον, δηλαδή από το iOS 14 και μετά έχει αρχίσει να γίνεται η αντιστροφή της selfie, δηλαδή να βγαίνει selfie κανονικά. Βέβαια, να ξέρετε ότι η selfie, επειδή είναι mirroring, είναι ανάποδα η κάμερα την ώρα που σε τραβάει, λογικό είναι να αντιστρέψει τη φωτογραφία. Έτσι λοιπόν, πρακτικά, εμείς όταν θα τραβήξουμε τη selfie, θα δώσουμε την εντολή στο κινητό μας να την τραβήξει ανάποδα. Έτσι λοιπόν θα φαίνεται στα μάτια μας κανονικά, ενώ η φωτογραφία θα είναι τραβηγμένη ανάποδα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πώς σας το λέω, αλλά είναι σαν να πηγαίνεις απέναντι σε έναν καθρέφτη και να είσαι δεξιά και στον καθρέφτη να φαίνεσαι αριστερά ή τα γράμματα να είναι ανάποδα. Είναι απολύτως λογικό αυτό να γίνεται. Πάμε λοιπόν να δούμε το πώς πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να αντιστρέψουμε ουσιαστικά τη selfie και να διαβάζονται τα γράμματα κυρίως κανονικά. Είναι η ακριβώς ίδια περίπτωση με την περίπτωση του καθρέφτη. Θα τραβήξουμε δηλαδή τη φωτογραφία ανάποδα, το κινητό μας αντιλαμβάνεται ανάποδα τη φωτογραφία για να μας την δώσει κανονικά. Δεν ξέρω αν σας έχω μπερδέψει ή αν δεν σας έχω μπερδέψει, πάντως η λειτουργία είναι πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ γρήγορη. Θα σας δείξω και τη μία την πλευρά των πραγμάτων, αλλά και την άλλη. Και μία selfie που να φαίνεται κανονικά το mirroring, αλλά και μία selfie που να φαίνεται αντίστροφα το mirroring. Δηλαδή, μία που φαίνεται κανονικά όπως είναι σήμερα σε όλους μας και μία που να φαίνεται με την επεξεργασία που ουσιαστικά θα κάνουμε. Μπορείς από default, από τις ρυθμίσεις, να το φτιάξεις αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν, ρυθμίσεις. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε την κάμερα. Και στην κάμερα, εάν πάτε, σας γράφει υπερβολικά πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν, στη μέση περίπου στη σύνθεση βλέπετε λέει κατροπτρισμός μπροστινής κάμερας. Εγώ τον έχω απενεργοποιημένο αυτή τη στιγμή. Εάν λοιπόν εγώ πάω και τραβήξω μία selfie, το καπέλο βλέπετε ότι διαβάζεται κανονικά, δηλαδή είναι το λογότυπο όπως θα έπρεπε να είναι. Εσάς λογικά θα είναι ενεργοποιημένο. Εάν είναι ενεργοποιημένος ο κατοπτρισμός και το πατήσετε, βλέπετε ότι διαβάζει ανάποδα. Έτσι λοιπόν, εσάς λογικά θα είναι ενεργοποιημένος, οπότε θα πρέπει να πάτε να τον απενεργοποιήσετε. Δηλαδή ο κατοπτρισμός πρέπει να είναι αντίθετος. Δείτε εδώ, εδώ διαβάζεται κανονικά. Nike. Εδώ όμως δεν διαβάζεται κανονικά. Είναι ανάποδα. Οπότε, απενεργοποιούμε ή ενεργοποιούμε τον κατοπτρισμό της μπροστινής κάμερας, εάν θέλουμε να τραβάει κανονικά τη φωτογραφία. Εάν δεν θέλουμε να τραβάει κανονικά, απενεργοποιούμε τον κατοπτρισμό της κάμερας. Βασικά το αντίστροφο. Εάν θέλουμε να τραβάει σωστά τη φωτογραφία, Όταν θέλουμε. Δεν θα το πω ποτέ. Όταν θέλουμε να τραβάει κανονικά τη φωτογραφία μας, θα έχουμε απενεργοποιημένο τον κατοπτρισμό της κάμερας. Όταν θέλουμε να τραβάει ανάποδα τη φωτογραφία, θα πάμε να ενεργοποιήσουμε τον κατοπτρισμό της κάμερας. Οπότε ουσιαστικά το κινητό σταματάει να αντιλαμβάνεται την ανάποδη φωτογραφία και στην δείχνει όπως είναι κανονικά. Τώρα, εάν σε περίπτωση έχεις τραβήξει μία φωτογραφία την οποία είναι ανάποδα, δηλαδή το λογότυπο διαβάζεται ανάποδα και θέλεις να την ισιώσεις, αλλά την έχεις ήδη φωτογραφίσει γιατί είδες το βίντεο σήμερα, ενώ τη φωτογραφία την τράβηξες χθες, υπάρχει τρόπος όμως, οπότε μην αγχώνεσαι. Θα πάμε λοιπόν στις φωτογραφίες μας, δηλαδή στη φωτογραφία ουσιαστικά που θέλεις εσύ να αντιστρέψεις. Εγώ θέλω να αντιστρέψω αυτήν εδώ πέρα, βασικά αυτή διαβάζεται κανονικά, θέλω να αντιστρέψουμε αυτήν εδώ πέρα να διαβάζεται σωστά που έχω και κλειστά μάτια.
Δεν μας πειράζει. Πατάμε επεξεργασία. Πηγαίνουμε τέρμα κάτω δεξιά που έχει το σηματάκι του crop. Το πατάμε. Και βλέπετε ότι επάνω αριστερά μας έχει μία επιλογή την οποία αν την πατήσουμε τέρμα πάνω αριστερά, που έχει ουσιαστικά δύο μισά τρίγωνα που ενώνονται μεταξύ τους, μας κάνει mirroring τη φωτογραφία άμεσα. Εύκολα και γρήγορα. Το αμέσως δίπλα στην περιστρέφει, αν είναι ανάποδα φωτογραφία, πιο ανάποδα, αλλά εσύ χρειάζεσαι το κουμπάκι που είναι τέρμα πάνω αριστερά. Οπότε και τη φωτογραφία που έχει τραβήξει και είναι ανάποδα, μπορείς να την κάνεις εύκολα mirroring από την επεξεργασία. Και άμα πατήσεις τέλος φυσικά, αποθηκεύεται easy, εύκολα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά Instagram και TikTok για να μην χάνεις tips και tricks για iPhone αλλά και όχι μόνο. Πολύ βασικό το Instagram, καθώς ανεβάζω και νέα που μαθαίνω για την Apple. Άμεσα για να τα μαθαίνεις κι εσύ. Κυκλοφορούν την άλλη εβδομάδα τα καινούργια AirPods, το ήξερες? Όχι, γιατί δεν με έχεις στο Instagram. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.